Λοιπόν, ήμουνα στο Ξυλόκαστρο, όσο είχα υποχρέωση και κατά την κηδεία προχθές και σήμερα σε προσδιορισμένη σύσκεψη, παρουσία και των παιδιών της οικογένειας, της αδικοχαμένης εργάτριας και συγκαθαριότητα. 5 παιδιά, τα οποία μένουν ορφανά. Ο σκοπός ήταν η ψυχολογική και η οικονομική στήριξη της οικογένειας και προβήκαμε σε αποφάσεις και σε ενέργειες συγκεκριμένες, ώστε 3 ψυχολόγοι να στηρίζουν τα παιδιά και επιπλέον να υπάρξει οικονομική στήριξη για το ενίκιο και τα είδη πρώτης ανάγκης, ώστε τα παιδιά να μπορούν να πορευθούν χωρίς οικονομικά προβλήματα. Γιατί μένουν ουσιαστικά χωρίς βοήθεια. Και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα κοινωνικής φύσεως, τα οποία θα αντιμετωπιστούν. Θα έχουν ακόμα και νομική υποστήριξη από εμάς. Και επιπλέον τους είπα ότι πλέον στην παλιά Εθνική Οδό θα υπάρξουν παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως, ώστε να είναι πιο ασφαλής. Και υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα του νυχτοκάματου των εργαζομένων στην καθαριότητα, όπου στην τελευταία δεκαετία έχουν τραυματιστεί, έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 40 άνθρωποι. Επομένως, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και πάντως πρέπει να φύγουν από τους κεντρικούς δρόμους όλα τα ικάδη των απορριμμάτων. Να πάνε σε δευτερεύοντες δρόμους, εκεί που δεν αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες όσο μας αφορά και όσο εξαρτάται από εμάς, σε συνεργασία με το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωσύνης, ώστε να λύσουμε και το ειδικό πρόβλημα, να λύσουμε όταν χάνεται η μανούλα από εκεί πέρα, δεν γιατρεύεις πολλά πράγματα, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών και την οικονομική. Και για τους δρόμους θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Τώρα βέβαια το μεθυσμένο δεν τον αντιμετωπίζεις, τον απρόσεκτο δεν τον αντιμετωπίζεις. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τα αυτοκίνητα τα ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.